Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Είμαι στη συχνότητα που είναι εκτός κλίματος και η συχνότητα και εγώ. Και εσύ. Διότι η δουλειά δική μας είναι να προσπαθούμε να τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά και όχι να γινόμαστε βαποράκια προπαγάνδας. Στάθη μου, να πούμε χρόνια πολλά. Είναι ένας χρόνος πανδημίας, νέας πραγματικότητας. Ναι, βέβαια. Και είναι ένας χρόνος πολύ ενδεικτικός για όσους είναι παρατηρητικοί. Του τι μας περιμένει, πρώτον, αν συνεχιστεί η πανδημία 1-2 χρόνια ακόμα που θα συνεχιστεί και λόγω των μεταλλάξεων και λόγω της διαχείρισης των εμβολίων, διότι μην ξεχνάμε ότι εκτός από τις προηγμένες χώρες οι υπόλοιπες δεν εμβολιάζονται επαρκώς, άρα θα κάνει κύκλους το πράγμα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι τι το οποίο θα υπάρχει μετά την επιδημία. Εκεί τα πράγματα νομίζω ότι ζορίζουν, διότι βλέπουμε φαινόμενα που υπόσχονται σε εισαγωγικά μια καλή επιστροφή στη φεουδαρχία και την κοινωνία των κολίγων, όπου κουμάντο θα κάνουν οι εταιρείες που έτσι αλλιώς κάνουν, αλλά τώρα με πολιτικό πρόσχημα, τη δημοκρατία και τα υποτελή κόμματα, αλλά τότε και απροκάλυπτα. Πολιτικά δικαιώματα περιορίζονται, καταστάσεις που θα μας φαίνονταν αδιανόητες θα θεσμοποιηθούν, διάφορα μητρώα επαγγελματικά, πράγματα τα οποία θυμίζουν πάρα πολύ το Huxley και τον Orwell, όπως πλέον έχουμε κουραστεί να λέμε. Δεν μου λες, Στάθη μου, γιατί ξέρω ότι τα καθημερινά τα γράφεις, τα σατιρίζεις και τα σκιτσάρεις. Αυτός ο ένας χρόνος στην Ελλάδα μας έκανε σοφότερους στη διαχείριση ή τελικώς πήγαμε στη λογική? Θα σας πούμε για τα εμβόλια και την ελευθερία αν κάτσει, δεν έκατσε με τις εταιρείες. Θα σας έχουμε άνοιξε κλείσε ως εκείνο το σημείο που η ευθύνη θα είναι δική σας κάθε φορά που θα ανεβαίνουν τα κρούσματα. Γιατί αν τα ανοίξουμε και κάνουμε μια άλλη λειτουργία μέτρων στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια, στα τεστ, στην ιχνηλάτηση, στις οδηγίες στον πολίτη, δηλαδή ο πολίτης τι να καταλάβει όταν του λένε ότι είναι θέμα ένα μήνα να βγάλει και πιστοποιητικό, ότι καθαρίσαμε, αυτό δεν καταλαβαίνει. Η διαχείριση της κρίσης και η νοσοκομιακή, τέλος πάντων από την πλευρά της υγείας, αλλά και από την πλευρά της οικονομίας και από την πλευρά της πολιτικής, οδηγεί σε μια κατάσταση αποβλάκωσης. Και χρησιμοποιώ την λέξη μεταλόγου γνώσεως, διότι καμία τυραννία δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί αν δεν έχει εθελοντές υποτακτικούς, δηλαδή ανθρώπους που έχει θολώσει η κρίση τους, που έχουν αρχίσει να αποδέχονται ότι πετάει ο γάιδαρος και ότι μέσα στο δωμάτιο δεν υπάρχει ελέφαντας, υπάρχει ρινόκερος. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι πλέον γίνονται οπαδοί και γίνονται του σειρμού από εξουσίες οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν όλα αυτά τα πράγματα υπέρ των αφεντικών τους. Να σου θυμίσω ότι μέσα στην κρίση οι πλούσιοι έχουν πλουτίσει. Ενώ οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι, έχουμε νεόπτωχους και πάμπτωχους, που αυτό αφορά στην οικονομική πλευρά της κρίσης, ενώ στην υγειονομική πλευρά έχουμε ένα καθεστώς εταιριών. Ούτε μία επιστράτευση εταιρείας, νοσοκομείου, ιδιωτικού φορέα, επίταξη πόρων, συμμετοχή του στρατού, πράγματα που δείχνουν δηλαδή κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει συμβεί. Αλλά αντιθέτως γίνεται ένας διαρκής καυγάς για το αρχοντεόν που περιέγραψες πριν γλαφυρά, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να πει κάτι που να μην υπάρχει ένας αντίλογος, έολος και ο λόγος, έολος και ο αντίλογος. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια κατάσταση σύγχυσης η οποία βαθαίνει, η οποία επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το Τσεσμέ μπήκε, βγήκε, κανείς δεν κατάλαβε. Ενώ την ίδια ώρα ο πόλεμος των τρόλ στο διαδίκτυο υπέρ και κατά του Λιγνάδη άκμασε. Συμπέρασμα, οι άνθρωποι έβγαλαν ελάχιστοι όσοι είναι προσεκτικοί και οι υπόλοιποι οπαδοποιήθηκαν με τη μια ή με την άλλη πλευρά. Εγώ έβαλα ένα ερώτημα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από το πρωί. Και βλέπω ότι αρχίσαν κάποιες απαντήσεις. Ρώτησα αν ισχύει, διπλωματούχος είναι, το 2/5 του 15 αν είναι μεγαλύτερο από το 1/3 του 20. Μου λέει εδώ ο Κούλης,
τόπο Τσίπρας χθες στη Βουλή. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Η απάντηση στο Γρίφο είναι: εξαρτάται σε ποιο κόμμα ανήκεις. Για να δώσει την απάντηση. Πολύ ωραίος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη και θα του θυμίσω και σε σένα και στον Κούλη και σε όλους τους ακροατές ότι ο διπλωματούχος αυτός του Μετσοβίου έχει πει για στροφή 360 μοιρών, εννοώντας την στροφή 180 μοιρών. Μάλιστα. Δεν βγάζει άκρη με τον Τσίπρα. Είναι πραγματικά ανεξάρτητος. Στην προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή χαρακτήρισε τους Έλληνες αποχαυνομένους, θέλοντας προφανώς να πει αποσβολωμένους, απορούντες, δυσπραγούντες ή οτιδήποτε. Δεν βρήκε τη λέξη και τους είπα αποχαυνομένους. Ίσως γλώτα λανθάνουσα τα λυθεί λέγει, διότι πραγματικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας ή της άλλης είναι και η αποχάβνωση. Διότι αν δεν αποχαυνωθεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί το παράλογο ως λογικό και το ανήθικο ως ηθικό. Δεν μπορεί ξαφνικά κόμματα ολόκληρα, εξουσίας κόμματα, έστω υποτελή κόμματα, έστω κόμματα των κοτσαμπασίδων, να έχουν ως ιδεολογική σημαία τη λάσπη. Δεν μπορεί εκεί που είχαμε κάποτε ποιητές και δημιουργούς να έχουμε τώρα δημοσιογραφίσχους της κακιάς ώρας ή ανώνυμα τρόλ στο διαδίκτυο. Είναι μια μεγάλη παράκμη. Και αν κάποιος πει ότι το υπαρθμόν ένα πρόβλημα της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, το υπαρθμόν δύο είναι η παιδεία. Διότι τώρα κοίτα να δεις Γιώργο τι γίνεται. Είμαστε σε μια κατάσταση που η κοινωνία λόγω βαθιάς απαιδευσίας δεν έχει τις δομικές δυνατότητες να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι θεσμοί που να λειτουργούν έτσι ώστε να έχουν ένα κύρος στην κοινωνία και να ακούς τι λέει ο θεσμός, ακούς τι λέει το τρόλ. Λένε κάποιοι άλλοι και έχουν ως ένα βαθμό δίκιο για την δημοκρατική απελευθέρωση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο λόγο. Δεν παρατηρούν όμως ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά τη χειραγώγηση που γίνεται σε αυτή την απελευθέρωση, την ομαδοποίηση πίσω από κόμματα εξουσίας, τα οποία κόμματα εξουσίας, αν δούμε ποια είναι στην Ελλάδα, αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι πάντα δύο πόλοι. Ο ένας κάνει την κυβέρνηση και ο άλλος την αντιπολίτευση του Μπαλίν, όμως προσκομίζοντας τα ίδια πράγματα, την ίδια πολιτική. Για παράδειγμα, βγαίνουν οι Τούρκοι και ονομάζουν θάλασσα των νήσων το Αιγαίο. Μην πούμε και νήσων των θησαυρών δηλαδή. Φαίνεται κωμικό. Όμως κωμικό φαινόταν όταν ξεκίνησε το θέμα με, με τους Μακεδόνες των Σκοπίων. Εμείς φτάσαμε σε μια συμφωνία των Πρεσπών που αναγνωρίζει τη Βόρεια Μακεδονία. Όμως αναγνωρίζοντας τη Βόρεια Μακεδονία αναγνωρίσαμε Μακεδόνες ως έθνος της πράγμασης de facto. Και γλώσσα πάλι de facto μακεδονική. Αν ο Τούρκος λοιπόν σήμερα αντιμετωπιστεί με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα των Σκοπίων, καταλαβαίνεις ότι σε 20 χρόνια δεν θα το λένε Αιγαίο στο διεθνή περίγυρο με όλη την ιστορική φόρτιση που έχει κάτι τέτοιο, γιατί και οι Τούρκοι ως τώρα Αιγαίο το λέγανε, θα το λένε θάλασσα των νήσων η μισή και θάλασσα και Αιγαίο η άλλη μισή, δηλαδή. Εάν υπάρχει βέβαια το ελληνικό Αιγαίο τότε. Γιατί έτσι όπως πάμε το Αιγαίο πάει να γίνει κατατιμηθεί σε ζώνες, να σαλαμποποιηθεί. Και αυτός είναι και ο κίνδυνος μιας χώρας που αρχίζει πλέον να αντιμετωπίζει τον εαυτό της με αυτή τη λογική. Γκρίζα ζώνη στη Θράκη. Αλλού 6 μίλια, αλλού 12. Αλλού ΑΟΣ, αλλού όχι. Αμέσως το ενιαίον της επικράτειας, τη συνείδηση του κόσμου, αμβλύνεται. Μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή ότι θα γίνει και ένα στρατόπεδο προσφύγων στη Θράκη. Ότι θα αλωνίζουν οι Αμερικανοί εκεί. Ότι οι Γερμανοί θα τη θεωρούν ειδική οικονομική ζώνη, όπως το έκαναν από την αρχή της κρίσης. Σε αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν υπάρχει αντίλογος, διότι τα κόμματα που έχουν αυτόν τον αντίλογο είναι περιθωριοποιημένα. Για πολλούς λόγους, ένας βασικός νομίζω ότι ήταν η κούραση του λαού, ο οποίος έκανε ανάθεση στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη να του λύσουν τα προβλήματα εκείνοι που του τα προκαλούν, αλλά ταυτόχρονα περιθωριοποίησε και άλλες δυνάμεις, οι οποίες βέβαια και αυτές έχουν τη δική τους παθολογία, και έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μιας τύπης δημοκρατίας, θυμίζοντας αυτό που έλεγε ο Κέσσαρας τον Κράσο, άσε να δουλεύουν οι τελετές της δημοκρατίας για να κυβερνάμε εμείς. Πόπο, δηλαδή, τι θυμήθηκες τώρα, πόπο. Στάθη μου, λέει εδώ ο κόσμος, στέλνει αβέρτα κουβέρτα μηνύματα, λέει μπράβο στον κύριο Σταυρόπουλο για αυτά που επισημαίνει, και υπάρχει λέει και το εξής παράδοξο εδώ στην ιστορία, ότι εμείς περίπου
έχουμε μείνει αδρανοποιημένοι. Δηλαδή δεν συζητάμε καν μεταξύ μας πια. Και μάλιστα, Γιώργο, θα έλεγα ότι συζητάμε καθ' υπαγόρευση και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα ενός γεγονότος που συνέβη σήμερα, αλλά επειδή είναι λίγο λεπτό, θα ήθελα την προσοχή τη δική σου και την προσοχή των ακροατών σου. Βγαίνει στο διαδίκτυο μία ανακοίνωση που λέει ένα γεγονός. Αυτή η ανακοίνωση δεν είναι υπογεγραμμένη. Καλεί όμως αυτούς που το διαβάζουν να την υπογράψουν. Έτσι λοιπόν μια ανώνυμη ανακοίνωση, δεν λέω για ποιο θέμα, δεν είναι και το ζήτημα, θα μπορούσε να είναι από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Σωστά. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Μια ανακοίνωση που δεν έχει πάρει το θάρρος κανείς να υπογράψει, καλεί οπαδούς να την υπογράψουν και μετά εμφανίζεται ως υπογεγραμμένη. Και μετά ο αναγνώστης που τη διαβάζει της δίνει τη σοβαρότητα που νομίζει ότι χρειάζεται για ένα υπογεγραμμένο κείμενο. Το λέω αυτό γιατί αυτοί οι μηχανισμοί προπαγάνδας και πληροφόρησης δεν είναι τωρινοί. Έχουν τη ρίζα τους στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και στον τρόπο που ο Γκέμπελς μέσω ενός νέου μέσου τότε που ήταν το ραδιόφωνο διαχειρίστηκε την κοινή γνώμη. Το νέο μέσο τώρα είναι τα social media. Με έναν τρόπο παίζουν τον ίδιο ρόλο που έπαιζε το μονοφωνικό βέβαια ραδιόφωνο της εξουσίας, αλλά τώρα η πολυφωνία που εμφανίζεται στα social πιθανόν να μην είναι και τόσο πολυφωνική. Αυτό θέλω να επισημάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γόνιμο καφενείο που ήταν μια εκκλησία του Δήμου όπου ένας έλεγε ό,τι ήθελε να πει και ο άλλος τον αντέκρουε ή συμφωνούσε δεν έχει καμία σχέση με τα social media όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει να πει και ο άλλος συμφωνεί ή διαφωνεί οπαδικά. Κάνει like, αναπαράγει το κομμάτι κτλ. Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Έχει καλά χαρακτηριστικά, έχει όμως και πάρα πολύ επικίνδυνα και σε συνθήκες κρίσης εκείνα που αναδεικνύονται είναι τα επικίνδυνα. Στάθη μου, για να έρθουμε λίγο. Λέει κάποιος εδώ, στέλνει μήνυμα, το στέλνει και εκτός Κρήτης. Όλα αυτά που ζούμε, λέει, ρωτήστε το συνομιλητή σας, την τελευταία δεκαετία, μνημόνια, πρέσπες, Αιγαίο, πανδημία, σκάνδαλα, δεν μοιάζουν, λέει, με μια πορεία προς ολική καταστροφή. Μέχρι πότε θεωρεί ότι ο κόσμος, ο απλός λαός, θα συνεχίσει είτε να λέει ναι σε όλα, είτε να σιωπά και να έχει κάθε ενθουσιάζοντα να μην αντιλαμβάνεται το λαϊκό αίσθημα? Εάν δει κανείς την ιστορία, και είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, θα δώσει μια διτή απάντηση. Σε περίοδους κρίσης, γιατί η Ελλάδα έχει περάσει και άλλες τέτοιες, υπάρχουν δύο λύσεις σωτήριες. Η μία είναι ο λαός, που είναι η σοβαρή λύση, και η άλλη ο απομηχανής Θεός, που είναι μια λύση της τυχαιότητας. Εμείς ως τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, παρότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να καταστραφούμε, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, διότι έχει πάρα πολλά παρεπόμενα, που ακόμα και αυτοί που την υποστηρίζουν μάλλον δεν τα έχουν σκεφτεί, κατά τα άλλα κάνουμε μόνο σπασμωδικές κινήσεις ή κάνουμε αυτό που έλεγε ο Κονδύλης, για να αποφύγουμε τον πόλεμο οδηγούμεθα σε πόλεμο, που είναι η πεμπτουσία του κατευνασμού. Αυτό σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα έχουμε αφαιθεί από την ψευδή ευμάρεια της εποχής του Σιμίτη και τη δημαγωγία που προηγήθηκε του Παπανδρέου σε μια κατάσταση μνημονίων και εξόφλησης χρεών που δεν είχαμε. Διότι το χρέος ήταν ένα πρόσχημα, ήταν ένα εργαλείο και έκτοτε η χώρα λαϊλατείται. Μέσα σε όλη αυτή την τριχημία λοιπόν των εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, ο λαός κανά δύο φορές το πάλεψε. Δηλαδή με το δημοψήφισμα, με το να δώσει την εντολή στον Τσίπρα, μετά ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα, μετά ο λαός απογοητεύτηκε, κουράστηκε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει σε ενδεχόμενο εθνικό κίνδυνο. Έχω ελπίδες, διότι θυμάμαι την εποχή που εμφανίστηκε το σχέδιο Ανάν. Όλοι είχαμε ξεγράψει την Κύπρο και λέγαμε, καλαμαράδες και Κύπροι, ότι οι Κύπροι το έχουν ρίξει στα φράγκα, σιγά μην αντισταθούν σε αυτό το πράγμα, και όμως αντιστάθηκαν. Θέλω να πω, το 40, όταν πήγαν οι Έλληνες στον πόλεμο τραγουδώντας, δεν ήταν καλύτερη η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας. Ο πατέρας μου όμως έφυγε για το μέτωπο και γύρισε από εκεί, άλλοι δεν γυρίσανε έχοντας κάνει το καθήκον του. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση κρίσης ο λαός είναι απρόβλεπτος, μπορεί να σηκώσει το ανάστημά του και να λύσει τα προβλήματα.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι προφήτης. Mm-hmm. Θέλω να τρέφω αυτή την καλή ελπίδα. Λοιπόν, κοίτα τώρα, δεν θα τα αποφύγεις, γιατί όχι εν ευρία, εν στενή εννιά, είσαι στον χώρο του πολιτισμού, ο οποίος ήρθε με ένα της κλειδαρότρυπας τρόπο στο προσκήνιο, και δεν μιλώ για τους ανθρώπους που βρήκαν τη δύναμη να πούν πέντε πράγματα, μιλάω για το πώς εργαλειοποιήθηκε στη συνέχεια. Ωστόσο, ζούμε μία εβδομάδα εντυπωσιακή. Κάποιοι είπαν είναι γκροτέσκο, άλλοι θέατρο του παραλόγου, άλλοι είναι για σκίτσα. Η ουσία είναι ότι έφτασε μέχρι τη Βουλή αυτή η ιστορία. Εδώ, κατά τη γνώμη σου, τι αναδεικνύεται, Στάθμη? Αναδεικνύεται αυτό που είπαμε πιο πριν στην κουβέντα μας, Γιώργο, το θέμα της παιδείας. Όταν έχεις περάσει 30 χρόνια, τα οποία τα μισά χαρακτηρίζονται από ψευδή ευμάρεια και τα υπόλοιπα μισά από υποτέλεια, και οικονομική και εθνική, και από το χώρο του πολιτισμού συνέχισαν να κάνουν ωραία τραγουδάκια «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», θεατρικά έργα άνευ ουσίας και περιεχομένου με τα μοντερνικά, να μην εμφανίζονται μεγάλοι λογοτέχνες και ποιητές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η καλλιέργεια του λαού έχει περιπέσει σε είδος δεύτερη διαλογή, και το κυριότερο, για να μην μακρηγορώ, να σκάτσουμε να δούμε την περίοδο των 10 μνημονίων, ποιος επιτάφιος γράφτηκε, ποιος Χατζηδάκης εμφανίστηκε, γιατί αυτό απαντά και στο θέμα ότι η τέχνη έρχεται αρρωγός του λαού στα δύσκολα. Μπορεί να δεχτεί κανείς ότι στην περίοδο της ευμάρειας χαχανίζαμε σε ελαφρές παραστάσεις. Στην περίοδο της τραγωδίας της μνημονιακής, πού είναι οι καλλιτέχνες? Πού ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι? Στάθηκαν στο λαό, έγραψαν υπέρ του λαού ή συνέχισαν να σιτίζονται στα Πριτανία? Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι απότοκο αυτής της κακοφορμίας είναι αυτό που ζούμε σήμερα, χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα. Το αν θέλει κανείς να δει ποιος έχει δίκιο ή άδικο επί του πραγματολογικού των θεμάτων, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να διαβάζει πάντα και τις δύο πλευρές. Αν όμως θέλει να κάνει κανείς μία γενική αποτίμηση του τι μας συμβαίνει από πλευράς παιδείας, το συμπέρασμα είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι διτό, είναι ότι πάσχουμε. Αν λοιπόν πάσχουμε από παιδεία, που οι αρχαίοι έλεγαν εκ παιδείας άρξαστε, και αν πάσχουμε και στο δημογραφικό, τότε όλα όσα μας περιβάλλουν, είτε μας απειλούν είτε μας διευκολύνουν, μας είναι κατανόητα. Εξού και αυτά που βλέπουμε, που χαρακτήρισες πριν παράδοξα. Το παράδοξο είναι στις δόξες του. Το παράλογο και το, θα πω τη λέξη, ανήθικο, παρότι η ηθική είναι υποκειμενική, όμως υπάρχει ένα κοινό περιδικαίου αίσθημα που καθορίζει την ηθική μιας κοινωνίας. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ αμβλημένα, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε. Άκου τώρα, λέει ένας νέος άνθρωπος, ο Θανάσης, μας την πέφτει και καλά κάνει. Αυτό πρέπει. Κατά τη γνώμη. Καλημέρα σας. Όλα τα μέσα άφηναν απ' έξω τους νέους μετά τη δεκαετία του 90. Οι νέοι βρήκαν τρόπο να εκφραστούν, social media, η χώρα τους έδιωχνε και δεν είδα κανένα μέσο να αναφέρεται γι' αυτό. Τώρα που κρίνεται η κατάσταση, οι παππούδες άνω των 55, για μας συμπηκτή, ξύπνησαν, ναι, μήπως... Είναι πηχτή, είναι ναι, ξύπνησαν μήπως γιατί χάνουν τα κεκτημένα χρόνων. Θέλετε την νεολαία μαζί σας, αλλά δεν τους ακούσατε ποτέ. Καμένη γη, λέει. Ευχαριστώ. Έχει δίκιο μεγάλο στο ότι η νεολαία είτε κολακεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης και τα κόμματα, είτε αγνοήθηκε, και πολλές φορές κολακεύτηκε για να αγνοηθεί. Έχει μεγάλο δίκιο όταν λέει ότι μέσα από τα social media πολλοί νέοι άνθρωποι μπορεί να εκφραστούν. Έχει ένα, βέβαια στη θέρμη της νιώτης συγχωρείτε, έχει μια τάση γενίκευσης, διότι και στα μέσα, όταν ήταν στα καλά τους και όχι εκφυλισμένα όπως είναι τώρα, υπήρχαν φωνές που έφυγαν αυτά τα θέματα που λέει ο φίλος μας. Αυτές οι φωνές όμως αφέθηκαν χωρίς υποστήριξη και από τους νέους. Όταν λοιπόν εκαθαρίζονταν δημοσιογράφοι ο ένας μετά τον άλλον, δεν είδα εγώ κανένα νέο ή γέρο ή οτιδήποτε να συμπαρίσταται και να συμπαρίσταται ενεργά, να στέλνει μια επιστολή στο διευθυντή ή στον εκδότη και να λέει αυτόν γιατί του κόψατε το κεφάλι. Ο φίλος μας που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει ότι οι μειονότητες των δημοσιογράφων που δεν έσκαψαν το λάκκο του λαού, είτε ως μεγαλοδημοσιογράφοι, είτε ως payrolls, είτε ως εξονημένοι και εξαρτημένοι, είναι σήμερα εκτός επαγγέλματος. Είναι άνεργοι ή άεργοι.
περιθωριοποιημένη. Αυτό δεν συνέβη με την κοινωνία να μην αδρανεί, συνέβη με την κοινωνία να αδρανεί. Διότι οι αναγνώστες γίνανε καταναλωτές προϊόντων. Έπαψαν να απαιτούν το δέον και το σωστό. Εμένα μου λέει ο Καραπαναγιώτης όταν δούλευα τα νέα, τι εκπροσωπείτε κύριε συνάδελφε. Δηλαδή ήθελε να μου πει, η δύναμή σου έχει να κάνει με τους αναγνώστες σου. Εάν οι αναγνώστες σου δεν σε υποστηρίζουν, δεν έχεις καμία δύναμη. Εμείς φτάσαμε λοιπόν μετά την εποχή Σιμίτη, όταν ο τύπος προσεχώρησε πλέον σε κόμματα με τέτοιο τρόπο που ήταν εξαρτησιακός και όχι μιας αμφίπλευρης, ενός αμφίπλευρου συνδέσμου, αλλά απόλυτης εξάρτησης, άρχισαν ένας-ένας να χάνονται οι δημοσιογράφοι. Συμφωνώ λοιπόν, το ίδιο έχει συμβεί και στα κόμματα, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών, χάσανε από τα κόμματα τις μεγάλες φωνές τους βουλευτές ή υπουργούς που είχαν άποψη ή κάνανε προσπάθεια και στη θέση τους μπήκανε διεκπεραιωτές και υπάλληλοι του κάθε ενός δυνατού και μάλιστα με θράσος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε στη Βουλή ότι ένας υπουργός του διευκόλυνε τα έργα. Δηλαδή το ζήτημα είναι εκεί πάντα. Την διαπλοκή και στην διαχείριση του χρήματος υπέρ των πλουσίων. Σε ό,τι αφορά όμως το φτωχό κοσμάκι, είναι οι περικοπές, είναι τα χρέη, είναι η καταδίωξη της εφορίας, είναι η καταδίωξη των τραπεζών, αυτά πια τα έχουμε συνηθίσει. Τα θεωρούμε φυσιολογικά. Λογικό είναι λοιπόν αυτός ο φίλος μας ο νέος να εξεγείρεται. Εγώ συμφωνώ να γράφει στο διαδίκτυο αυτό που πρέπει και να το γράφει και ελεύθερα, αλλά θα τον θερμοπαρακαλούσα ως γέρος να κοιτάει πάντα σε όλα τα πράγματα και τις δύο πλευρές. Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αν φύγει γνώμη να ακούσεις. Λοιπόν Στάθη, θα πάω δεν στα... Υπάρχουν, συγγνώμη, ένα ναι. Δεν υπάρχουν νέοι και γέροι, υπάρχουν τάξεις. Βαμπύρ και κανίβαλοι δεν γίνεται, δεν πάει έτσι. Το είχε γράψει κάποιος, σωστά το είχε γράψει αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα, έχει βροχή μηνυμάτων, λέει ένας εδώ, Φώτης. Τα 3/5 του 15, εγώ δεν είπα τα 3/5, είπα τα 2/5, είναι μεγαλύτερα από τα 2/3 του 20, το 1/3 είπα. Όταν σε λένε Τσίπρα και διαβάζεις τα όχι που λέει ο κόσμος, τα διαβάζεις για ναι. Απλά πράγματα λέει Τσίπρια λογική. Άλλος, η δική μου άποψη είναι ότι κάνει και ο Ξετσίπρας ό,τι μπορεί να βοηθήσει τον Κούλι να μην βουλιάξει και βουλιάξουν όλοι μαζί. Άλλος, λέει πέστε στον κύριο... Σταυρόπουλο, καλά τα λέει για το δημογραφικό. Μήπως πρέπει να δούμε εδώ τι γίνεται με τα μέτρα της πολιτείας για τις οικογένειες, π.χ. τις πολύτεκνες. Έχουν δίκιο και οι τρεις, με την έννοια ότι έχουμε δύο κόμματα εξουσίας που είναι πόλοι που εναλλάσσονται, έχουν κοινό παρανομαστεί και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιούν αυτές τις νεοπλασματικές και νεόκοπες ορολογίες, όπως, και δεν λέω τη λέξη νεοπλασματικές χωρίς να γνωρίζω τι σημαίνει, όπως ιδεολογικό πρόσημο. Αυτό το λέει κάποιος που δεν έχει ιδεολογία και δεν μπορεί να υποστηρίξει μία θέση και μία αντίθεση. Αυτά λοιπόν τα δύο κόμματα ασκούν το ένα μετά το άλλο την ίδια πολιτική, που είναι πολιτική υποτέλειας, και συνεπώς δεν έχουν ουσιώδεις διαφορές, γι' αυτό και πλακώνονται για το Λιγνάδι ή για οποιοδήποτε άλλο τέτοιο ίσονο σημασίας από πλευράς εθνικής, σημαντικής σημασίας από πλευράς κοινωνικής θέμα. Αλλά για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία πραγματικά δεν πλακώνονται και ποτέ, όταν δεν κόβει ο ένας κόβει ο άλλος. Και οι υπόλοιποι που μίλησαν και είπαν αυτά που είπαν με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Όταν ένας πρωθυπουργός κάθε φορά που μιλάει αμολάει 10 μαργαρίτες, σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τα στοιχειώδη, είναι απαίδευτος, το αποδεικνύει με κάθε τρόπο κάθε φορά. Και τώρα τα 2/3 και το 1/3 και όλο αυτό που δυσκολεύτηκα και να το καταλάβω, δεν ήμουνα και των μαθηματικών, αλλά είμαι σίγουρος ότι με τα ελάχιστα μαθηματικά που ξέρω, αν βάλω μολύβι και χαρτί θα δω ότι είχε άδικο, όπως πάντα, 360 μοίρες, το άκουσον... Και ο άλλος όμως ρε παιδί μου, ένοχα λέει μυστικά δεν μας τα λέτε, μάμα είναι ένοχα μυστικά ο άλλος θα στα πει. Δηλαδή καλά ταυτόνα... πάει η ακυριολεξία σύννεφο, όταν η Μενδώνη έβγαλε λες και είναι εισαγγελέας ή δικαστής το Λιγνάδι επικίνδυνο, όταν μαζεύονται υπογραφές λες και έχουμε πρόγραφες του Μάριου και του Σίλα εναντίον ανθρώπων, τότε τα πράγματα, Γιώργο, είναι πολύ επικίνδυνα, διότι αυτή τη στιγμή πάνω από την επικράτεια πλανάται ο νόμος του Λίντς,
Πλανάται η συλλογική ευθύνη. Πλανάται η δίκη προθέσεων. Πλανάται η συκοφαντία. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, όχι κάθαρση δεν μπορεί να συμβεί, αλλά επειδή δεν θα συμβεί η κάθαρση, θα έρθει η μέμεση και θα τα κάνει λαμπόγιαλο. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σου διαβάζω. Βροχή τα μηνύματα, τα σχολιά και θα κλείσουμε. Οι Τούρκοι, λέει, έλεγαν τα νησιά του Αιγαίου νησιά της άσπρης θάλασσας επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μήπως, λέει, ο Ερντογάν θέλει απλά να μας θυμίζει τι ανασκευάζει. Άλλος εδώ. Να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό ιστορικό να μην το ξεχάσουμε. Το Αιγαίο έχει πολλά ονόματα όπως κάθε γεωγραφική περιοχή. Το λέγανε και αρχιπέλαγος. Το λέγανε και άσπρη θάλασσα κατά αντίθεση προς τη μαύρη θάλασσα. Αν δούμε τους χάρτες πολλών αιώνων και στα αγγλικά και στα γαλλικά και στα ιταλικά υπάρχουν αυτές οι ονομασίες. Όπως εμάς μας λένε Γρεκούς έξω, Greeks, και εμείς ήδη λένε τον εαυτό μας Έλληνες, και οι Τούρκοι μας λένε Ρουμ και οι Άραβες Γιουνάν, το θέμα της ονοματολογίας έχει ιστορικές εκφάνσεις. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα τέτοια αναγωγή, διότι η σκοπιμότητα της θάλασσας των νήσων όχι μόνο είναι προφανής, αλλά είναι και νεόκοπη. Δεν έχει ιστορική καταγωγή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι Τούρκοι θέλουν να επαναφέρουν το όνομα Αρχιπέλαγος, που κι αυτό ελληνικό, ή Λευκή Θάλασσα, που κι αυτό ελληνικό, αλλά θέλουν να επαναφέρουν μια νέα ορολογία, όπως κατάφεραν τα Σκόπια να ονομάσουν τον εαυτό τους Βόρεια Μακεδονία με τη δική μας συνένεση. Είναι το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Και αυτό το φαινόμενο, όσοι το υποτιμούν και το αφήνουν να ορίζεται από την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, απλώς βγάζουν με τα χεράκια τους τα ματάκια τους. Λοιπόν, σημείωνε τώρα, γιατί θα κλείσω με τα μηνύματα και θα τα σχολιάσεις. Μεγάλη και σωστή κουβέντα αυτή που είπε ο Στάθης. Όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων ο καλλιτεχνικός και πνευματικός κόσμος έλαψε δια της απουσίας του. Δείτε σε αντιδιαστολή πόσο έχει συμμετάσχει ακόμη και παμιβή ο καλλιτεχνικός κόσμος, ειδικά για να πιστεί ο κόσμος να μείνει σπίτι, να φοράει τη μάσκα κτλ. Άλλος. Εγώ, λέει, ειδοποίησα για την απόφαση βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τους Εγγλέζους τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Θεοχάρης και Μητσοτάκη συνεχίζουν το χαβά τους για έκδοση πιστοποιητικών για το εμβόλιο COVID-19. Εννοεί ότι η Βρετανία για την ώρα απαγορεύει τις μετακινήσεις. Άλλος, τα social media, όσο και να προσπαθούν να τα κατευθύνουν, ο μόνος λόγος που καταφέραμε οι περισσότεροι από εμάς να μάθουμε το μέγεθος της αλητείας και της απάτης που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Όσο για την απάντηση, όσον αφορά την κατηγορία του νέου ακροατή σας, θα παρακαλούσα να του πείτε ότι είναι ντροπή επίπεδου Μητσοτάκη να απαντάει ότι φταίμε οι νέοι που δεν στηρίξαμε για λίγες φωνές. Άλλος, καλημέρα, όλα είναι θέμα ανεξαρτησίας της χώρας. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Θανάσης, καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό αυτές είναι συμβουλές από μεγαλύτερους. Μέχρι εκεί όμως, διότι οι παππούδες μας τους νιώθω λίγο ντόμπρους από τους πατεράδες μας. Πιο ντόμπρους. Δυστυχώς δεν υπάρχει κόμμα ή κάτι ανεξάρτητο για να πολεμήσω σαν σύνολο. Γίναμε, λέει, μονάδες. Α, ο Θανάσης επανήρθε. Άλλος εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του ή παραχώρηση και απώλεια εθνικής κυριαρχίας ή πόλεμος με την Τουρκία. Μα καλά, η Τουρκία, αν ήταν ικανή να κάνει με την Ελλάδα ό,τι έκανε με τη Συρία, δεν θα βρίσκει αφορμή να το κάνει. Άλλος, θα μου συγχωρήσετε, λέει, μια κριτική. Πολλά που λέει είναι σωστά ο Στάθης, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Όπως η μη ύπαρξη του μακεδονικού έθνους και γλώσσας, σας παραπέμπω στα βιβλία του Ανδριώτη Βακαλόπουλου, Κολοκοτρώνη Β. Όση επιπλέον βιβλιογραφία χρειάζεται, μπορώ να σας την παρέχω. Συγχωρέστε μου, όσοι μιλάνε για έλλειψη εκπαίδευση και δεν φροντίζουν και ήδη να έχουν γνώση το λόγο του, απλώς ηθικολογούν. Και η Στέλλα, καλημέρα. Συγχαρητήρια, λέει, στο Στάθη. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε ζάλισα, αλλά έπρεπε να ακούσει τι λένε και οι ακροατές. Είναι ένα καλό δείγμα του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Αυτό είναι ο πλουραλισμός και η δημοκρατία. Βεβαίως, για να απαντήσω σε όλα αυτά, θα θέλαμε 4-5 εκπομπές. Όμως και αυτά που κάνουν την κριτική τους και αυτά που προσθέτουν κάτι σε αυτά που είπα είναι ευπρόσδεκτα, διότι για μένα η βασική αρχή είναι το «De omnibus dubitatum», περί όλων να αμφιβάλλεις. Αυτό το έβαλε και ο Μάρξ προμετωπίδα στο κεφάλαιο. Συνεπώς εγώ πάντα σκέφτομαι όσο μπορώ, γιατί δεν είμαι και κανένας φωστήρας ούτε κανένας παντογνώστης, την άλτερα πάρθ, την άλλη πλευρά. Οπότε ευχαριστώ όλους τους ακροατές για τις παρατηρήσεις τους, θετικές και αρνητικές. Πάντα έτσι γίνεται και πάντα έτσι πρέπει να γίνεται. Στάθη μου, με τι σκίτσο θα μας αποχαιρετήσει σήμερα? Α, τώρα τώρα είναι δύσκολο τα τελευταία δευτερόλεπτα να σκεφτώ ένα σκίτσο. Διότι, Γιώργο, συμβαίνει το εξής.
Πολλοί νομίζουν ότι το σκίτσο είναι jukebox. Έλατε. Και βγαίνει σκίτσο. Και βγαίνει σκίτσο. Για να κάνουμε ένα σκίτσο και να είναι καλό, ή τουλάχιστον να νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό, καίγεται συνήθως το κεφάλι μας. Δεν είναι θέμα έμπνευσης, είναι θέμα πολύ σκληρής δουλειάς. Λοιπόν, τα αφήνω για την επόμενη φορά. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή σου ημέρα, Στάθη. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα και για το ότι έβασες στη συζήτηση τόσους πολλούς ακροατές. Πράγμα πολύ γόνιμο. Να σε καλά.